Ξεκινήσουμε λοιπόν για την Σπύρα, την οποία εξιχνίασε η δίωξη ναρκωτικών. Να πούμε ότι είχαν μετατρέψει σε οικογενειακή επιχείρηση τη συγκεκριμένη Σπύρα τα μέλη, και μάλιστα ένας 33χρονος, ο οποίος μάλιστα είχε επιστρατεύσει μέχρι την γυναίκα του, την πεθερά του, ακόμα και την κουνιάδα του. Να πούμε ότι το πελατολόγιο ήταν πολύ μεγάλο και μάλιστα απευθυνόταν και σε περιοχές όπως η Εκάλη, το Νεοψυχικό, ή το Κολωνάκι. Πήγαιναν με delivery την κόκα. Πήγαιναν με delivery την κόκα και πρέπει να σου πω ότι ήταν, οι υπηρεσίες ήταν όλο το 24ωρο. Έστελαν SMS στους πελάτες τους, ναι, της υψηλής κοινωνίας, όπως χαρακτηριστικά λέγει, η δίωξη ναρκωτικών. Ναι. Έστελαν SMS για το εύρος των τιμών, ακόμα και τις ώρες και ημέρες που θα γινόταν η παράδοση. Φανταστείτε ότι είχαν δημιουργήσει κρύπτες ακόμα και μέσα στα αυτοκίνητα, ούτως ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί στους αστυνομικούς σε τυχόν έλεγχο. Πάντως, να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας έχει δώσει η ελληνική αστυνομία, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 230 συναλλαγές. Τα κέρδη της συγκεκριμένης πείρας έφταναν τα 75.000 ευρώ. Έχουν μέχρι στιγμής, μετά από την επιχείρηση η οποία ακολουθήθηκε, έγινε έφοδος σε 7 σπίτια, έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Τα άτομα αυτά τα οποία εμπλέκονται στη συγκεκριμένη επιχείρηση ξεκινούν από τα 27 έτη ηλικίες μέχρι και 52. Υπάρχει ένας 33χρονος ο οποίος παρουσιαζόταν, όπως σας είπα, ως αρχηγός, και μαζί με τη γυναίκα του προχωρούσαν στην στρατολόγηση των νέων μελών. Και φυσικά η έρευνα συνεχίζεται, καθότι υπάρχουν πάρα πολλά μέλη τα οποία πρέπει να εντοπιστούν. Και φυσικά να ολοκληρώσω λέγοντας ότι γίνεται και αποκωδικοποίηση των ατόμων στα οποία απευθύνονται, δηλαδή στους πελάτες. Πρέπει να βρεθούν όπως και δίποτε, ώστε να φτάσουν και στο τέλος. Έπαιρνε ο άλλος, λέει, δεν μπορώ να βγω, κύριε τάδε μου, δεν μπορώ να βγω, στείλε μου σε παρακαλώ πολύ αυτό το ματσάκι που είδατε, το σακουλάκι. Το είδατε, παιδιά, πώς ήταν συσκευασμένο. Για να το ξαναδούμε στην οθόνη. Νομίζει κανείς ότι είναι σκόρδο, έτσι όπως το έχουν. Δεν κοστίζει τόσο το σκόρδο. Δεν κοστίζει τόσο. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Νομίζω ότι είναι. Εύποροι πελάτες. Τώρα Ψυχικό, Εκάλη, Κολωνάκι. Ναι, ναι. Ευκατάστατες θα είναι οι οικογένειες αυτές, φαντάζομαι, για να διαμένουν στο Κολωνάκι. Να μην ανταλλάσσουμε και πολλά SMS για να είναι ανιχνεύσιμα. Χτύπαγε η πόρτα. Μπαμπά, ποιος είναι, τα σουβλάκια? Όχι, ένας φίλος μου έχει φέρει μια καραμελίτσα για την υπογλυκαιμία. Να το. Οι συλλήψεις αφορούν μόνο στα μέλη. Δεν ξέρουμε βέβαια με τι κωδικό κυκλοφορούσαν. Ναι. Δεν ξέρουμε τι κωδικό. Εντάξει, χαριτολογώντας το λέω, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να κυκλοφορεί. Ναι. Η συγκεκριμένη λοιπόν Σπύρα δεν ξέρουμε με τι κωδικό κυκλοφορούσε έξω για το delivery το οποίο. Είναι μόνο μέλη της Σπύρας ή έχουν συλληφθεί και αγοραστές? Δεν έχει. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί. Σας είπα ότι υπάρχει μια διαδικασία. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία προκειμένου να βρουν και το πελατολόγιο. Σε ποιους απευθύνονταν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και το καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά θα οδηγήσουν και στην έβρεση των υπόλοιπων μελών της Σπύρας. Ελευθερία μου, αν πας για 75.000 τζίρο σε λίγες μέρες, το αντέχεις το 300 πρόστιμο. Άμα σε πιάσουν για το κωδικό μετακίνησης. Σωστό και αυτό. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα, Ελευθερία.